Και η 5η Μαρτίου είναι η τελευταία ημερομηνία που είχε προτείνει η Αθήνα προ την τουρκική αντιπροσωπεία για να έρθει εδώ για τον επόμενο γύρο των διερευνητικών συνομιλιών. Και μέχρι σήμερα η Τουρκία δεν έχει απαντήσει. Και ακούγοντα σε νίκη και τι σημερινέ δηλώσει του Ταγί Περντογάν, η ελληνική πλευρά αντιλαμβάνεται ότι δεν έχει πολλέ προσδοκίε για ένα θετικό αποτέλεσμα στον επόμενο γύρο των διερευνητικών συνομιλιών. Διότι συν τη άλλη, ο Ταγί Περδογάν, αντιλαμβάνεται ότι το κλίμα στι Βρυξέλλε για αυτόν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό. Έχουν ξεκινήσει οι Πανελληνιακές Διαβουλεύσεις για τη Σύνοδο Κορυφής του Μαρτίου και η Γερμανία ε, πρωταγωνιστεί και πάλι και θέλει μια θετική ατζέντα για την Τουρκία και συμφωνεί να δοθούν και επιπλέον χρήματα για το προσφυγικό προς την Τουρκία στην αναθεώρηση της συμφωνίας του 16 περί τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ λένε οι πληροφορίες που θέλει να δοθούν προς την Τουρκία και θυμίζω Νίκη ότι στο περασμένο Συμβούλιο Κορυφής του Δεκεμβρίου και η Γερμανία αλλά και η Ιταλία και η Ισπανία ήταν χώρες που η αρχική τους θέση ήταν ιδιαίτερα θετική προς την Τουρκία.